Η Βασίλισσα της Μαύρης Μαγείας. Περιληπτικό απόσπασμα από την αυτοβιογραφία της Αγγλίδας Βασίλισσας Ντόριν Ιρβίν, που τελικά αποστράφηκε τον Σατανά και μεταστράφηκε στον Χριστό. Γεννήθηκα στο Λονδίνο το 1932. Στα νιάτα μου κατρακύλησα βαθιά στην αμαρτία ως πόρνη και χορεύτρια. Προχώρησα στα ναρκωτικά και αργότερα συνδέθηκα με κύκλους που υπηρετούσαν ανοιχτά τον Σατανά. Έτσι έγινα η αίρια του διαβόλου και όργανο των σατανικών δυνάμεων. Η πρώτη μου γνωριμία με τον σατανισμό έγινε ως εξής. Ένα βράδυ, ύστερα από συμφωνημένο ραντεβού, σταμάτησε μπροστά μου ένα μεγάλο μαύρο αυτοκίνητο. Ο οδηγός μου έκανε νόημα να μπω μέσα. Μου έδεσαν τα μάτια και σύντομα φτάσαμε σε έναν ναό. Όταν μου έλυσαν τα μάτια, βρισκόμουν σε μια μεγάλη αίθουσα με 500 άτομα. Μπροστά υπήρχε ένα βήμα καλυμμένο με μαύρο ύφασμα, που ήταν κεντυμένο με δράκους, φίδια και πύρινες φλόγες. Ενώ γύρω από το βήμα στεκόταν 13 άτομα, τυλιγμένα με μαύρο ύφασμα. Ήταν ιερείς και ιέριες του Σατανά. Όλα ήταν έτοιμα για την λατρεία του αιωσφόρου. Η τελετουργία άρχισε. Οι ιερείς και οι ιέριες έψερναν με έναν περίεργο ρυθμό. Η ψαλμωδία τους όλο και δυνάμωσε. Ξαφνικά ο άντρας που στρεκότανε στη μέση του βήματος σηκώθηκε και κατέβηκε κάτω. Αμέσως οι υπόλοιποι, ο ένας μετά τον άλλον, έπεσαν κατά γης και τον προσκύνησαν. Ήταν ο αρχηγός των σατανιστών, ο εκπρόσωπος του Σατανά στη γη. Γι' αυτό έπρεπε να τον υπακούνε όλοι. Χωρίς να το ξέρω, βρισκόμουν μπροστά στο αρχαιότερο τάγμα των λατρευτών του διαβόλου, σε όλο τον κόσμο. Κάποια στιγμή έσβησαν τα φώτα και άναψαν οι πυρσοί. Παρατήρησα τότε τους τοίχους να έχουν κρεμασμένες φωτογραφίες του Σατανά, που καθώς περνούσε η ώρα φαινόταν να ζωντανεύουν. Στο μεταξύ έφεραν έναν άσπρο κόκορα για να τον προσφέρουν θυσία στο Σατανά. Πάνω στα σκαλοπάτια του θυσιαστηρίου του έστριψαν το λαιμό και τον έπνιξαν. Όλα γύρω ραντίστηκαν με αίμα. Το κάθε τι γινόταν στο όνομα του διαβόλου και όλοι φαίνονταν σοβαροί, λες και ήταν μαγεμένοι. Ξαφνικά ο αρχηγός των σατανιστών μου έριξε μια ματιά. Ανατρίχιασα. Ήταν σαν να με τρύπησε με τη ματιά του. Η ιεροτελεστία κράτησε 2 ώρες. Τα όργια που έγιναν στη διάρκεια της προκαλούν φρίκη και τρόμο. Αυτή ήταν η πρώτη μου επίσκεψη και εμπειρία. Αργότερα ξαναπήγα σε παρόμοια ιεροτελεστία, οδηγημένη από κάποια ανεξήγητη δύναμη. Πολύ κολακεύτηκα όταν ο αρχηγός των σατανιστών με προσκάλεσε σε γεύμα. Ήταν μια ισχυρή προσωπικότητα και χωρίς πολύ κόπο με έπεισε να παραδοθώ στην λατρεία του Σατανά. «Λατρευτές του Σατανά», μου είπε, «γίνονται κάθε κατηγορίας άνθρωποι, τόσο από υψηλά όσο και από χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Έμποροι, τραπεζίτες, δάσκαλοι, νοσοκόμες, πόρνες, ναρκωμανείς». Έτσι έγινα κι εγώ μέλος του ομίλου των σατανιστών και μύθηκα σε όλους τους κανονισμούς τους. Μερικοί είναι οι ακόλουθοι. Η απόλυτη μυστικότητα είναι ο υπέρτατος νόμος. Όλοι πρέπει να υπακούνε στον αρχηγό τυφλά, γιατί αυτός είναι ο αντιπρόσωπος του αιωσφόρου στη γη. Οι σατανιστές δεν πρέπει ποτέ να πηγαίνουν σε χριστιανική συγκέντρωση ούτε να διαβάζουν την Αγία Γραφή, που πρέπει να χλεβάζεται και να καίγεται μέσα στους ναούς του Σατανά. Όλα τα χριστιανικά βιβλία πρέπει να καταστραφούν. Κανείς δεν πρέπει να έρχεται καθυστερημένος στη σύναξη των σατανιστών, αλλιώς μαστιγώνεται. Το ψέμα, η απάτη, η βλασφημία, ακόμα και ο φόνος επιτρέπονται. Καθημερινά πρέπει να προσευχόμαστε στον αιωσφόρο. Η τελετή της καθιερώσεώς μου ως μέλους του ομίλου των σατανιστών ήταν περίπλοκη. Ήταν παρόντες 800 σατανιστές από όλους τους ναούς της Αγγλίας. Εγώ ήμουν αντιμένη με ένα ρηχτό μαύρο φόρεμα. Στην αρχή έγιναν προσευχές και ψάλθηκαν ύμνοι, ενώ οι πυρσοί έριχναν περίεργες σκιές που περνούσαν με γρηγοράδα στους τοίχους. Κάποια στιγμή ο αρχηγός σηκώθηκε. Τότε όλοι πέσαμε και τον προσκυνήσαμε. 2 τελετουργοί έφεραν τον λευκό κόκορα και του έστρεψαν το λαιμό, συγκεντρώνοντας το αίμα του μέσα σε μια ανασημένια λεκανίτσα. Ακολούθησαν πάλι ύμνοι και προσευχές προς τιμή του Σατανά. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη από δυνάμεις του σκότους. Στη συνέχεια ο αρχηγός ήρθε κοντά μου και με ένα μαχαίρι άνοιξε μια σχισμή στο αριστερό μου μπράτσο.
Το αίμα μου έτρεξε μέσα στην ασημένια λεκανίτσα και ανακατεύτηκε με το αίμα του κόκορα. Ήπια λίγο από αυτό και ύστερα έδωσα το προσωπικό μου όρκο στον διάβολο. Τέλος βούτυξα το δάχτυλό μου στο αίμα και υπέγραψα μια περγαμηνή. Με τον τρόπο αυτό πούλησα την ψυχή μου στον σατανά και ορκίστηκα να είμαι παντοτινή δούλη του. Όλοι οι παρόντες χαίρονταν που γεννήθηκε ένα ακόμα παιδί του σατανά και άρχισαν να εμφανίζουν παράξενα σημεία τρέλας. Ακολούθησαν ανομολόγητες και αισχρές σκηνές. Η έκπληξη μου ήταν μεγάλη όταν με καθιέρωσαν αρχιέρεια, γεγονός ιδιαίτερα τιμητικό. Ήταν, λέει, προσωπική επιθυμία του σατανά και έπρεπε να υπακούσω. Από αυτή την θέση θα μπορούσα να υπηρετήσω πιο καλά το αφεντικό μου. Μου ανέθεσαν τη φροντίδα του θυσιαστηρίου και των σκευών του. Έγινα γνωστή ως η μεγάλη αίρια Διάνα. Ο σατανάς ήταν τώρα ο κύριός μου. Μπορούσα να ακούω την φωνή του και πολλές φορές να τον βλέπω ζωντανό μπροστά μου. Εμφανιζόταν και σε όλους τους σατανιστές μέσα στο ναό. Κανείς δεν αμφέβαλε πως ήταν ο σατανάς. Ακούγαμε την φωνή του στις συνάξεις να μας λέει: «Είμαι ο Εωσφόρος, το αφεντικό σας. Σας μιλάω εγώ ο ίδιος. Ακούστε με, παιδιά μου. Κάντε το κακό όσο μπορείτε. Μην φοβάστε. Εγώ πάντα θα σας προστατεύω. Απολαύστε αυτή τη νύχτα με ειδονές και επιθυμίες. Είναι κάτι που με ευχαριστεί να το βλέπω». Μια μέρα, ενώ έπινα ποτό με τον αρχηγό των σατανιστών, μου λέει: «Ασκώ τη μαύρη μαγεία. Είμαι μάγος. Θα μπορούσες και εσύ, Διάνα, να γίνεις μια πάρα πολύ καλή μάγισσα. Έχεις μεγάλο φυσικό ταλέντο». Τους μάγους τους φανταζόμουν σαν κάτι γεροντάκια με μυτερό καπέλο και μαγικό ραβδί που έκαναν διάφορα τρίκς για να γελάνε τα παιδιά. Δεν ήταν όμως έτσι. Οι μάγισσες της μαύρης μαγείας έχουν μεγάλη δύναμη. Επικαλούνται τις σκοτεινές δυνάμεις για να προστρέξουν στη βοήθειά τους. Ανοίγουν τάφους, βεμπυλώνουν χριστιανικούς ναούς. Δεν έχουν ιερό και όσιο, δεν φοβούνται τίποτα και δεν διστάζουν να κάνουν την πιο εγκληματική πράξη. Συχνά χάνουν την καθαρότητα του λογικού τους ή και τρελαίνονται. Μπορούν τέλος να καταραστούν κάποιον και να αναστατώσουν τη ζωή του. Ύστερα από την παραπάνω συζήτηση, πήγα και παρακολούθησα μια σχετική ιεροτελεστία. Στους ναούς των σατανιστών είδα και έζησα φοβερά πράγματα, αλλά τούτο δω ήταν χειρότερο. Στις συγκεντρώσεις αυτές γίνονταν πράξεις διαστροφής. Ο σαδισμός και ο μαζοχισμός είναι στην ημερήσια διάταξη. Μερικές μάγισσες έσκιζαν το σώμα τους με μαχαίρι χωρίς να νιώθουν πόνο, ενώ άλλες έπιναν δηλητήριο χωρίς να παθαίνουν τίποτα. Στην τελετή που έγινε για να καθιερωθώ κι εγώ σαν μάγισσα, το γυμνό μου σώμα αλήφθηκε με αίμα κατσίκας. Ύστερα έγιναν τέτοια πράγματα που δεν μπορώ να τα αναφέρω. Τώρα πια, με την νέα μου ιδιότητα της μάγισσας της μαύρης μαγείας, διέθετα μεγάλη δύναμη. Μπορούσα να αιωρούμαι μέσα στο δωμάτιο χωρίς να στηρίζομαι πουθενά. Μπορούσα να σκοτώνω με εσωτερική προσταγή, πουλιά που πετούσαν. Μπορούσα ακόμα να εξαφανίζω διάφορα αντικείμενα. Μέσα σε μια εβδομάδα φορτωνόμουν τόση αμαρτία όσοι μαζεύουν άλλοι σε ολόκληρη τη ζωή τους. Μια μέρα ο αρχηγός των σατανιστών μου πρότεινε να ανέβω ακόμα ψηλότερα, να γίνω βασίλισσα των μαγισσών της μαύρης μαγείας. Έπρεπε όμως να δώσω εξετάσεις, επιδείξεως δυνάμεων μαζί με άλλες μάγισσες που θα γινόταν στο Dartmoor του Devon. Την καθορισμένη μέρα, το βράδυ της παραμονής των Αγίων Πάντων, ήρθαν μάγισσες από όλη την Αγγλία, καθώς επίσης και από την Ολλανδία, την Γερμανία και την Γαλλία. Δεν ήρθαν όπως μας λένε τα παραμύθια πάνω σε σκουπόξυλα, αλλά με κομψές λιμουζίνες και έμειναν στα πιο ακριβά ξενοδοχεία. Φαίνονταν σαν πλούσιες επιχειρηματίες, μερικές άλλωστε ήταν τέτοιες. Η τελετή άρχισε με ψαλμωδίες προς τιμή των αρχαίων θεοτήτων και των δαιμόνων. Ύστερα δόθηκε η μεγάλη μάχη. Οι υποψήφιες μάγισσες για την απόκτηση του τίτλου της μάγισσας ήμασταν 7. Αρχικά ελευθέρωσαν ένα πουλί από κάποιο κλουβί και καθώς πετούσε το σκότωσα. Ήμουν η μόνη που το πέτυχα. Η δυσκολότερη εξέταση όμως ήταν το πέρασμα μέσα από την φωτιά. Η φωτιά δεν ήταν μικρή και χαμηλή, αλλά μεγάλη και με πελώριες φλόγες. Εκείνη τη μάγισσα που θα προχωρούσε με επιτυχία μέσα στη φωτιά θα τη συναντούσε στον κέντρο ο Εωσφόρος. Και όλη η σύναξη θα έβλεπε πως θα την έπιανε από το χέρι και οδηγώντας την μέσα από τις φλόγες θα την έβγαζε στην άλλη πλευρά χωρίς το παραμικρό σημάδι από κάψιμο. Μπήκα λοιπόν με αυτοπεποίθηση μέσα στις φλόγες που υψώνονταν κάπου 2 μέτρα, καλώντας σε βοήθεια το μεγάλο μου αφεντικό, τον διάβολο.
Ξαφνικά τον βλέπω μπροστά μου, ολοζώντανο, μεγαλόσωμο και κατάμαυρο. Τον έπιασα από το χέρι και προχώρησα μαζί του στο κέντρο της φωτιάς. Εκεί στάθηκα ενώ γύρω μου υψώνονταν οι φλόγες και όλοι οι παρόντες με κοίταζαν. Ύστερα συνέχισα την πορεία μου προς την απέναντι πλευρά. Μόλις βγήκα από την φωτιά, ο διάβολος εξαφανίστηκε. Επάνω στο ελαφρό μου φόρεμα και στα μακριά μου μαλλιά δεν υπήρξε ούτε μυρωδιά της φωτιάς. Όλοι είχαν πέσει μπρούμητα στο χώμα και φώναζαν «Ζήτω η Διάνα, η βασίλισσα της μαύρης μαγείας». Συνολικά βρίσκονταν εκεί γύρω στις 1000 μάγισσες. Μου έβαλαν στο κεφάλι μια κορώνα από καθαρό χρυσάφι. Μου έριξαν στους ώμους ένα χρυσοπίκυλτο χιτώνα και μου έδωσαν στο χέρι ένα χρυσό σκύπτρο. Τέλος ανέβηκα πάνω σε θρόνο που είχαν ήδη ετοιμάσει για τούτη τη γιορτή. Το τι ακολούθησε δεν περιγράφεται. Άγρια και τρελά όργια με χορούς, αισθησιακές διαστροφές, ναρκωτικά και ποτά. Η Διάνα, η βασίλισσα της μαύρης μαγείας, βρισκόταν τώρα στο κέντρο του ενδιαφέροντος και το αφεντικό μου, ο αρχηγός των σατανιστών, ήταν περήφανος για μένα. Είχα πια τον τίτλο της βασίλισσας, έναν τίτλο ζηλευτό και περηφανή. Ο τίτλος όμως συνοδευόταν από δουλειά, μελέτες, ταξίδια. Ταξίδευα με μεγάλη πολυτέλεια στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Γλωσσικές δυσκολίες δεν είχα, γιατί προσευχόμουν στον νεοσφόρο και εκείνος με βοηθούσε όχι μόνο να καταλαβαίνω τις ξένες γλώσσες, αλλά και να τις μιλάω. Βασική μου προσπάθεια ήταν πώς να κάνω τη μαύρη μαγεία πιο ελκυστική, ώστε να αποκτήσουμε νέα μέλη. Πάρα πολλοί ήταν εκείνοι που ενδιαφέρονταν για τον αποκρυφισμό, μα περισσότερο ήταν οι νέοι. Προσπαθούσα λοιπόν να προσφέρω το κακό με τρόπο ελκυστικό. Εμείς οι μάγισσες ήμασταν πολύ αφοσιωμένες στη δουλειά μας και συζητούσαμε για αυτήν ώρες ολόκληρες. Για ένα χρόνο ήμουνα η βασίλισσα της μαύρης μαγείας. Ύστερα παραχώρησα με τη θέλησή μου τον τίτλο σε μία νεότερη. Απόσπασμα από το βιβλίο «Ιρβίν Ντορίν, η βασίλισσα της μαύρης μαγείας». Μετάφραση Σπύρος Φίλος. Εκδόσεις Πέργαμος, Αθήνα, 1985. Επίσης μπορείτε να βρείτε στο κανάλι μου να μιλάει η ίδια αυτή η βασίλισσα της μαύρης μαγείας για τις περιπέτειές της με ελληνικούς υπότιτλους και με τον τίτλο «Η μαρτυρία μιας μάγισσας του σατανά».